Πώς πάει μαγκές, Μιχάλης εδώ με ένα ακόμα βίντεο. Και αυτό το βίντεο είναι ένα βίντεο ανακοίνωση, όπως σου προμηνεί και ο τίτλος. Και θα σου ανακοινώσω κάτι πάρα πολύ γαμάτο. Αλλά προτού σου ανακοινώσω την κυκλοφορία του νέου μου course και σου πω λεπτομέρειες, θέλω λίγο να μιλήσουμε για τις σχέσεις. Θέλω να σου πω κάποια πράγματα για τις σχέσεις. Διότι έχω καταλάβει το εξής, τα τελευταία 6 χρόνια απασχολούμαι με το game, με την επιτυχία μου τις γυναίκες και συγκεκριμένα τα 2 τελευταία χρόνια που το διδάσκω κιόλας, έχω διδάξει μέσα από αυτό το κανάλι σε χιλιάδες άντρες πώς να γίνουν καλύτεροι στο φλερτ, πώς να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες κτλ. Και φυσικά έχω και εκατοντάδες μαθητές τόσο σε bootcamps όσο σε σεμινάρια, αλλά και στο προηγούμενο online course μου, το Game Changer. Και μέσα από όλη αυτή την εμπειρία λοιπόν έχω καταλάβει το εξής, ότι στον τομέα της αντρικής αυτοβελτίωσης σχεδόν κανείς δεν μιλάει για τις σχέσεις και ακόμα και αυτοί που μιλάνε για τις σχέσεις μιλάνε πάρα πολύ επιφανειακά. Δηλαδή θα δεις ότι κάποιος θα σου μιλήσει για τις σχέσεις αλλά δεν θα μπει σε βάδος, δεν θα σου εξηγήσει τι ακριβώς παίζει. Και βλέπω ότι πολλοί άντρες και εσύ τώρα που είσαι σε αυτό το βίντεο και εγώ ίδιος πριν κάποια χρόνια είχα πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι και ουσιαστικά αυτό για το οποίο νοιάζονται όλοι και με νοιάζε και εμένα πάρα πολύ είναι απλά το πώς να μπορώ να προσεγγίσω κάποια, πώς μπορώ να τη φλερτάρω, πώς μπορώ να τη γνωρίσω, πώς μπορώ να βγω ραντεβού μαζί της, ok, αλλά μετά δεν ήξερα τι να κάνω και είναι πολύ πιθανό και εσύ ο ίδιος να μην ξέρεις τι να κάνεις. Θέλω να θυμάσαι το εξής, ότι το 50% της επιτυχίας με τις γυναίκες είναι το να είσαι όντως σε θέση να τις προσεγγίσεις, να τις φλερτάρεις, να τις γνωρίσεις, να προχωρήσεις τα πράγματα ερωτικά κτλ. Αλλά το άλλο 50% είναι το να τις κάνεις να θέλουν να μείνουν στη ζωή σου. Γιατί προφανώς δεν θες να βγαίνεις ραντεβού με μια γυναίκα και μετά το πρώτο ραντεβού να εξαφανίζεται, να μην σου απαντάει στα μηνύματα, ή μπορεί να μην σημαίνει αυτό στο πρώτο ραντεβού, να σημαίνει στο δεύτερο, τρίτο κτλ. Ή δεν θες όταν βγαίνεις ραντεβού με μια γυναίκα να μην ξέρεις τι ακριβώς να κάνεις και να μην ξέρεις πώς θα προχωρήσεις τα πράγματα ερωτικά και να φτάνεις στο σημείο πολλές φορές να περιμένεις κιόλας για δεύτερο, τρίτο, πέμπτο, δέκατο ραντεβού για να κάνεις σεξ. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν, έτσι. Ή κάτι άλλο που συμβαίνει πάρα πολύ είναι ότι πολλοί άντρες πιστεύουν ότι ξέρεις τι, για να είναι μια γυναίκα στη ζωή μου θα πρέπει να έχω λεφτά, να έχω δικό μου σπίτι, να έχω δικό μου αμάξι, να είμαι ο τέλειος άντρας, να είμαι φουλ ολοκληρωμένος. Προφανώς όλα αυτά, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενα βίντεο, είναι καλό να τα έχεις, αλλά δεν είναι απαραίτητα για να μπορείς να κρατάς γυναίκες στη ζωή σου. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό που θέλω να ξεκαθαρίσουμε, γιατί και εγώ ίδιος στις αρχές πριν κάποια χρόνια δεν είχα καν δικό μου σπίτι, δεν είχα αυτοκίνητο, δεν είχα ανεξαρτησία, είχα πολύ λίγα πράγματα. Ωστόσο, είχα καταφέρει να έχω πάρα πολλές σχέσεις με γυναίκες και διάφορες σχέσεις. Και μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια που ασχολούμαι με το game, έχω ζήσει κυριολεκτικά τα πάντα στον τομέα των σχέσεων. Από ελεύθερες σχέσεις, από πιο αποκλειστικές σχέσεις, από σχέσεις συγκατοίκησης, που ακόμα και τώρα, τα τελευταία 2 χρόνια, είμαι σε μια πιο σοβαρή σχέση, πιο αποκλειστική σχέση. Αλλά παράλληλα, βγαίνω έξω, διδάσκω αυτό που διδάσκω, διδάσκω φλερτ. Και γενικότερα γνωρίζω κοπέλες και κάνω διάφορα πράγματα μαζί τους. Και όλα αυτά ενώ είμαι σε μια σχέση, έτσι. Και αυτό είναι μια πολύ κλασική απορία που με ρωτάνε πάρα πολύ. Πώς, ρε Μιχάλη, να πείσω μια κοπέλα να κάνουμε ελεύθερη σχέση, πώς να είναι ok με το να φλερτάρω με άλλες, πώς να ενδεχομένως να κάνουμε και ομαδικό σεξ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχω ζήσει και έχω δοκιμάσει αρκετές φορές. Κάποιες φορές με επιτυχία, κάποιες φορές με μεγάλη επιτυχία. Και μέσα από όλο αυτό το ταξίδι μου, λοιπόν, θέλω να μοιραστώ αυτές τις εμπειρίες μαζί σου και γι' αυτό αποφάσισα να φτιάξω αυτό το νέο online course, το οποίο θα λέγεται Relationships Code, δηλαδή ο κώδικας των σχέσεων. Και μέσα από αυτό το course θα μάθεις πώς να σπάσεις τον κώδικα των σχέσεων, πώς να είσαι ο Νίο μες στο Matrix που θα βλέπει όλα με κώδικες, ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει και έχει τον πλήρη έλεγχο. Και πώς φυσικά μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπορείς να κρατάς τις γυναίκες στη ζωή σου και να μην είσαι ο άντρας τον οποίο τον αφήνουν, γιατί πολλές φορές ξέρεις μπορεί να σε αφήσει μια γυναίκα ή να σε κερατώσει ή να σε κοροϊδεύει ή να σε εκμεταλλεύεται. Και εκεί πέρα είναι που κυριολεκτικά νιώθεις ότι δεν είσαι αρκετός, χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου και πολλές φορές κιόλας δεν ξέρεις πώς να ορθοποδήσεις. Δηλαδή μετά από ένα χωρισμό είναι το κλασικό πράγμα που συμβαίνει σε όλους τους άντρες, ότι πέφτουν σε κατάθλιψη, δυσκολεύονται μετά να ορθοποδήσουν και να βγουν έξω και να γνωρίσουν άλλες γυναίκες. Και πολλές φορές σημαίνει και το εξής, ότι δεν είχαν μάθει ποτέ πώς να γνωρίζουν οι γυναίκες και οι γυναίκες οι οποίες έρχονται στη ζωή τους έρχονται στα πλαίσια του κοινωνικού κύκλου, ξέρεις, στα πλαίσια γνωριμίας από άλλων πολλές φορές ή επειδή αυτές οι γυναίκες δουλεύουν μαζί, είναι στην ίδια σχολή, είναι σε κοινή παρέα κτλ. Και αυτό το έχω κάνει, έτσι, προφανώς και ειδικά στις αρχές όταν
δεν είχα ανακάλυψει το game όταν ήμουν 20, τώρα είμαι 28. Μέχρι τα 21, τέλος πάντων, μέχρι τα 22, που έκανα την πρώτη μου πιο σοβαρή σχέση, λειτουργούσα έτσι. Και ό,τι γυναίκες γνώριζα, τις γνώριζα από κοινή παρέα. Δεν μπορούσα να προσεγγίσω και να γνωρίσω μια άγνωστη και να συμβεί κάτι μεταξύ μας. Και συγκεκριμένα τώρα θα να σου μιλήσω και για τον πρώτο μου χωρισμό, γιατί μέσα από αυτή τη σχέση, από την πρώτη μου σχέση, μου ήρθε έτσι μια κεραμίδα εδώ στο κεφάλι κατά κούτελα και κατάλαβα πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό που κατάλαβα αρχικά είναι ότι όταν δεν έχεις επιλογές, όταν δεν έχεις αυθονία, θα πέφτεις πάντα με τα μούτρα στην πρώτη γυναίκα που θα ανταποκρίνεται θετικά και θα προσπαθείς να την κάνεις το κορίτσι σου και να είστε μαζί και ουσιαστικά θα προσπαθείς να την κρατήσεις, δεν θα θες να ρισκάρεις να τη χάσεις από κάποιον άλλο. Και προφανώς θα καταλήξεις μετά να γίνεις εκτιτικός, νίντι, ζηλιάρης. Είναι κλασικά πράγματα που πιθανότητα έχεις ζήσει, τα βλέπεις να τα ζουν άλλοι. Και αυτό συνέβη και σε μένα. Και όλες αυτές οι συμπεριφορές διώξανε εκείνη την κοπέλα. Και καταλήξαμε να χωρίσουμε. Ουσιαστικά κατέληξε να με χωρίσει αυτή. Και εκεί είναι που κυριολεκτικά έπεσα σε μια κατάθλιψη, σε μια πολύ άσχημη φάση. Σκεφτόμουν πάρα πολύ σκοτεινά πράγματα, πολύ άσχημα πράγματα. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, δεν θέλω να σου πω, δεν θέλω να σε σοκάρω με την κακή έννοια, γιατί πραγματικά σκέφτηκα να κάνω πολύ άσχημα πράγματα. Και μετά από κάποια χρόνια και ουσιαστικά πλέον τώρα αυτή τη στιγμή που κάνω αυτό το βίντεο, η όλη μου αυτή εμπειρία νιώθω ότι ήταν το μεγαλύτερο δώρο που μπορούσε να μου συμβεί. Τότε πίστευα ότι ο χωρισμός μου ήταν το χειρότερο πράγμα ever, ότι δεν θα γνωρίσω ποτέ κάποια άλλη σαν αυτή, ότι είναι μία και μοναδική. Και αυτό είναι μία κλασική πεποίθηση γύρω από τις σχέσεις, ότι υπάρχει μία και μοναδική γυναίκα, ότι δεν θα γνωρίσω ποτέ κάποια άλλη. Και ο λόγος που νιώθουμε έτσι οι άνθρωποι είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουμε υψηλή αυτοεκτίμηση. Όταν σε χωρίζει μία γυναίκα, νιώθεις πολλές φορές ότι ξέρεις τι, δεν μπορώ να γνωρίσω κάποια τόσο καλή όσο αυτή, ή δεν πρόκειται να μου ξανασυμβεί αυτό, δεν πρόκειται να με ξαναγαπήσει κάποια άλλη όπως με αγάπησε αυτή η κοπέλα. Και ουσιαστικά δεν νιώθεις ότι αξίζει να ζήσεις κάτι τέτοιο, δεν νιώθεις ότι αξίζει να αγαπηθείς. Και πολλές φορές όλο αυτό προέρχεται και από το γεγονός ότι εσύ ο ίδιος δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Όλα αυτά που σου λέω είναι πράγματα που τα ένιωθα. Και ανακάλυψα τον τρόπο να τα αλλάξω. Και γι' αυτό είμαι εδώ πέρα για να σου πω πώς να τα αλλάξεις κι εσύ και να σε βοηθήσω. Και είναι πολύ σημαντικό να μάθεις πώς να μπαίνεις σε μια σχέση, γιατί πιο πολλοί μπαίνουν σε μια σχέση μέσα από μια κατάσταση έλλειψης επιλογών, δεν ξέρουν τι να κάνουν, δεν ξέρουν πώς θα διαχειριστούν τα διάφορα τεστ που θα τους κάνουν μια κοπέλα κατά τη διάρκεια της σχέσης, γιατί οι γυναίκες θα σε τεστάρουν και κατά τη διάρκεια της σχέσης πρέπει να σε τεστάρουν, γιατί θέλουν να δουν ότι παραμένεις ένας ελκυστικός άντρας. Και προφανώς το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλες οι σχέσεις μας, το έχω κάνει και εγώ, είναι ότι δεν παραμένεις ελκυστικός, δηλαδή σταματάς να εξελίσσεις τις κοινωνικές σου δεξιότητες, σταματάς να γνωρίζεις γενικότερα άλλες γυναίκες, σταματάς να εξελίσσεις σε όλους τους τομείς της ζωής σου. Και προφανώς όταν μια γυναίκα δει ότι βολεύτηκες, ότι δεν παραμένεις ο άντρας ο οποίος γνώρισε, θα σε αφήσει, έτσι. Προφανώς σε μια σχέση υπάρχουν και άλλες δυναμικές που πρέπει να διαχειριστείς. Και θέλω να σου πω σε αυτό το σημείο ακριβώς τι περιλαμβάνει το relationship code και τι είναι αυτά που θα μάθεις. Μέσα σε αυτό το course θέλω να σου δώσω ουσιαστικά ένα χάρτη από το α στο μέγα, να σου δώσω το χάρτη των σχέσεων και από εκεί και πέρα φυσικά να είσαι εσύ ο ίδιος σε θέση να διαμορφώσεις τη σχέση σου με τον τρόπο που θέλεις. Τι ακριβώς λοιπόν θα περιλαμβάνει το relationship code? Θα ξεκινήσουμε στην πρώτη ενότητα με τα θεμελιώδη των σχέσεων. Θα μάθεις λοιπόν τι είναι σχέση, για ποιο λόγο οι άνθρωποι μπαίνουμε σε σχέσεις, αν οι άνθρωποι είμαστε όντως φτιαγμένοι για σχέσεις, αν οι άνθρωποι είμαστε μονογαμικοί κτλ. Θα σου ξεκαθαρίσω λοιπόν όλα αυτά τα ερωτήματα. Προχωρώντας στη δεύτερη ενότητα, θα μιλήσουμε αναλυτικά για τα πρώτα στάδια της σχέσης. Ποιο είναι το πρώτο στάδιο της σχέσης? Είναι το ραντεβού, το πρώτο ραντεβού. Θα μάθεις λοιπόν τι σημαίνει στο πρώτο ραντεβού, τι να κάνεις για να έχεις επιτυχημένα πρώτα ραντεβού, πώς να κάνεις σεξ το πρώτο ραντεβού και φυσικά τι κάνεις μετά το πρώτο ραντεβού, ποια πρέπει να είναι η στρατηγική σου και φυσικά τι θα συμβεί στα επόμενα ραντεβού. Και κάποια στιγμή θα προκύψει και το ερώτημα από την πλευρά της κοπέλας συνήθως, θα σου πει τι είμαστε, τι συμβαίνει τώρα με εμάς και θα σου μάθω πώς να διαχειρίζεσαι και αυτό το ερώτημα και φυσικά πώς και εσύ ο ίδιος να προτείνεις σε μια κοπέλα να γίνει το κορίτσι σου, πώς να της προτείνεις να είστε σε σχέση. Και προχωρώντας θα μάθεις φυσικά πώς να αξιολογείς τις γυναίκες τις οποίες γνωρίζεις και
πώς να καταλαβαίνεις ότι είναι κατάλληλες για σχέση μαζί σου. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνεις ότι ταιριάζουν στη ζωή σου αυτές οι γυναίκες και ότι έχουν αυτό που ψάχνεις. Και αφού μπεις με μια γυναίκα σε μια σχέση, είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσεις ποιοι είναι οι διάφοροι τύποι σχέσεων και πώς να διαμορφώσεις την κατάλληλη σχέση. Γιατί υπάρχουν αποκλειστικές σχέσεις, υπάρχουν ελεύθερες σχέσεις, σχέσεις από απόσταση, σχέσεις συγκατοίκησης. Προφανώς δεν θα συγκατοικήσεις με μια γυναίκα από την αρχή, αλλά είναι και αυτό κάτι που θα προκύψει στην πορεία. Επομένως, θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά και πώς να επιλέξεις το κατάλληλο τύπο σχέσης με βάση αυτό που θέλεις εσύ και με βάση αυτό που θέλει και η κοπέλα. Γιατί κάτι που είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να έχεις στο μυαλό σου για τις σχέσεις είναι ότι οι σχέσεις είναι και θα πρέπει να είναι win-win. Δεν μπαίνεις σε μια σχέση μόνο για να κερδίσεις εσύ, όπως δεν μπαίνεις σε μια σχέση μόνο για να κερδίσει η γυναίκα, γιατί πολλοί άντρες προκειμένου να έχουν στάνταρ σεξ και να τον βρέχουνε, βολεύονται και συμβιβάζονται και ουσιαστικά κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν μια γυναίκα στη ζωή τους, ενώ αυτό είναι καταστροφικό και ενώ αυτό ακριβώς είναι που θα σε οδηγήσει στο να σε χωρίσει μια γυναίκα. Και φυσικά θα δούμε κιόλας με ποιους τρόπους σε μια σχέση θα σε προκαλέσει μια γυναίκα, πώς θα σε τεστάρει, πώς θα δοκιμάσει την αξία σου και φυσικά θα δούμε πώς να παραμείνεις ελκυστικός κατά τη διάρκεια της σχέσης και πώς να συνεχίσεις να φλερτάρεις με άλλες γυναίκες. Γιατί είναι κάτι που όλοι με ρωτάνε, μου λένε Μιχάλη, πώς μπορώ να φλερτάρω με άλλες γυναίκες και να είναι εντάξει με αυτό η κοπέλα μου, να μην ζηλεύει, να μην υπάρχουν ζήλιες, εντάσεις, τσακωμοί κτλ. Και φυσικά, μιας και ανέφερα τη ζήλια, τις εντάσεις, τους τσακωμούς κτλ., θα δούμε και όλα αυτά. Θα δούμε τι συμβαίνει με τη ζήλια, γιατί εσύ ίδιος ζηλεύεις, γιατί γενικότερα ζηλεύουμε οι άνθρωποι. Θα δούμε τα βιολογικά αίτια, τα εξελικτικά αίτια που οδηγούν τους ανθρώπους στο να ζηλεύουν και φυσικά και κάποια άλλα αίτια όπως είναι κοινωνικά, ψυχολογικά, συμπεριφοριακά κτλ. Και θα μάθεις προφανώς πώς να μην ζηλεύεις και φυσικά πώς να διαχειριστείς τη ζήλια από την πλευρά της κοπέλας. Γιατί πολλές γυναίκες θα ζηλεύουν όταν δουν ότι εσύ είσαι ένας τύπος ο οποίος έχει επιλογές, έχει αυθονία, μιλάει με άλλες γυναίκες, μπορεί να έχει όποια γυναίκα θέλει. Θα ζηλεύουν οι γυναίκες. Είναι δεδομένο, αλλά θα μάθεις πώς να χρησιμοποιείς αυτή τη ζήλια υπέρ σου. Προφανώς σε μια σχέση θα υπάρξουν και τσακωμοί, θα υπάρξουν εντάσεις, οι οποίες πολλές φορές είναι απόρρια της ζήλιας και άλλων δυσάρεστων καταστάσεων. Θα μάθεις λοιπόν πώς να τα διαχειρίζεις όλα αυτά τα πράγματα, πώς να θέτεις τα κατάλληλα όρια, πώς να επικοινωνείς σωστά στη σχέση σου. Γιατί η επικοινωνία είναι το νούμερο ένα στις σχέσεις και πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν να επικοινωνούν σωστά και προφανώς δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα. Και φυσικά θα μάθεις κάτι άλλο το οποίο είναι και αυτό κάτι για το οποίο δεν μιλάει κανένας και δεν το εξηγεί σε βάθος και αυτό είναι το σεξ. Συγκεκριμένα θα έχω πάνω από 3 ώρες υλικό μέσα στο course σχετικά με το σεξ, τι παίζει με το σεξ στο πρώτο ραντεβού, τι παίζει με το σεξ κατά τη διάρκεια της σχέσης, πώς να κάνεις καλύτερη την ερωτική σου ζωή, θα μάθεις πάρα πολλά πράγματα για το πώς να ικανοποιήσεις σεξουαλικά μια γυναίκα, θα μιλήσουμε κιόλας για το πώς να κάνεις τρίο, πώς να κάνεις παρτούζα με την κοπέλα σου ή με άλλες κοπέλες τις οποίες έχεις στον κοινωνικό σου κύκλο και με τις οποίες μπορεί να έχεις μια πιο χαλαρή σχέση. Θα μιλήσουμε για το πώς να κρατάς γυναίκες ως fuck buddies και απλά να κάνετε περιστασιακά σεξ χωρίς να έχετε κάποιο είδους σχέση, κάποια δέσμευση. Και φυσικά θα μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, κάτι που βασανίζει πάρα πολλούς και αυτό είναι ο χωρισμός, γιατί προφανώς όλα τα ωραία και όλα τα πράγματα στη ζωή κάποτε τελειώνουν. Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή μια σχέση θα τελειώσει. Είτε θα τελειώσει επειδή θα σε χωρίσει η κοπέλα, ή θα τη χωρίσεις εσύ. Επομένως, θα μάθεις λοιπόν πώς να διαχειρίζεσαι το χωρισμό όταν σε χωρίζει μια γυναίκα, αλλά και πώς να την χωρίζεις εσύ. Και προφανώς έτσι κάποιες φορές θα χωρίσετε για λόγους που δεν μπορείτε να ελέγξετε. Τι να σου πω, μπορεί χτύπα ξύλα ακόμα και να πεθάνει η κοπέλα σου. Δηλαδή, τι θα κάνεις αν κάποια στιγμή πεθάνει η κοπέλα σου. Θα μάθεις λοιπόν πώς θα τα διαχειρίζεις όλα αυτά τα πράγματα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα που σκέφτονται όλοι και σκέφτονται όλοι και όλες ότι πώς θα την κερδίσω πίσω, γιατί θα προκύψει και αυτό το πράγμα, είτε θα νιώσεις την ανάγκη να την κερδίσεις πίσω μετά το χωρισμό ή μπορεί και η ίδια να σου ζητήσει να γυρίσει πίσω αφού σε έχει χωρίσει ή μπορεί να την έχεις χωρίσει εσύ αλλά να σου πει ότι ξέρεις τι θέλω να τα ξαναβρούμε. Επομένως λοιπόν θα μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι και αυτό το πράγμα και θα έχουμε και κάποιο bonus υλικό στο course, θα υπάρχει και ένα bonus βίντεο με ιστορίες μαθητών μου μέσα από σχέσεις τους, περιγράφουν τις σχέσεις τους και εγώ τις αναλύω και μέσα από αυτές τις ιστορίες θα δεις πάρα πολλά μοτίβα τα οποία είτε έχεις συναντήσει είτε θα συναντήσεις στο μέλλον και θα πρέπει να είσαι έτοιμος, θα πρέπει να είσαι έτοιμος να τα αντιμετωπίσεις. Προφανώς οι σχέσεις είναι πάρα πολύ ωραίες, είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να ζήσεις
το να έχεις ουσιαστικές σχέσεις και ουσιαστική σύνδεση με τις γυναίκες, αλλά επειδή προφανώς θα υπάρξουν και διάφορες δύσκολες καταστάσεις κατά τη διάρκεια των σχέσεών σου, θα είμαι δίπλα σου. Θα είμαι δίπλα σου για πάντα, θα είμαι δίπλα σου όποτε με χρειαστείς, και αυτό θα συμβεί μέσω ενός μυστικού Telegram chat, το οποίο θα, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη του course. Και εκεί πέρα λοιπόν θα έχεις άμεση επαφή μαζί μου, 24 ώρες, 24 ώρες, θα μπορείς να με ρωτήσεις οτιδήποτε και φυσικά να σου δώσω την κατάλληλη βοήθεια και την κατάλληλη κατεύθυνση. Αυτό είναι κάτι μοναδικό, δεν το έχω ξανακάνει και θέλω να το κάνω, γιατί θέλω να αποκτήσουμε και μια προσωπική σχέση, όπως και στο Game Changer, στο προηγούμενο μου course, και εκεί πέρα έχουμε πάρα πολύ προσωπική σχέση με τους μαθητές μέσω privé Facebook group, αλλά εδώ αποφάσισα να το πάω ένα βήμα παραπέρα. Και φυσικά όλα αυτά που έχεις ακούσει και η πρόσβαση στο Telegram chat και όλο αυτό το υλικό του course θα μπορείς να το έχεις για πάντα. Η πρόσβαση σε αυτό το course είναι για πάντα, πληρώνεις μία φορά και έχεις πρόσβαση για πάντα. Και ο λόγος που το κάνω είναι αυτό, γιατί δεν θέλω να φτιάξω ένα μαρκετίστικο course. Είναι το μόνο εύκολο για μένα να φτιάξω ένα μαρκετίστικο course, να σε χρεώνω με το μήνα, με μηνιαία συνδρομή και να σου δίνω 2-3 βίντεο το μήνα, ξέρεις, και ουσιαστικά να σου παίρνω τα λεφτά. Αυτό είναι πολύ καλό, είναι κάτι το οποίο το κάνει και το YouTube που είμαστε εδώ πέρα, έχει μηνιαία συνδρομή, και άλλες πλατφόρμες, το Netflix, η Amazon κτλ. Είναι το πιο επιτυχημένο μοντέλο. Ωστόσο, θέλω να σου δώσω κάτι το οποίο θα το έχεις για πάντα, θα είναι το manifesto των σχέσεων, θα είναι ο προσωπικός σύμβουλος, θα ανατρέχεις σε αυτές τις πληροφορίες οποιαδήποτε στιγμή νιώσω το χρειάζεσαι, γιατί θα δεις ότι καθώς εξελίσσεσαι, αυτό το είχα πει και στο προηγούμενο μου course, στο Game Changer, ότι καθώς εξελίσσεσαι μαθαίνεις καινούργια πράγματα τόσο για τον εαυτό σου, όσο και για τις γυναίκες, όσο και για τις σχέσεις. Επομένως, ξαναβλέποντας το υλικό θα ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα. Και όλα αυτά λοιπόν, όλα αυτά που έχεις ακούσει μέχρι στιγμής, θα μπορείς να τα αποκτήσεις σε μια πάρα πολύ γαμάτη τιμή, σε μια πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Η αλήθεια είναι ότι το course αυτό κανονικά το κοστολογώ πάρα πολύ, το κοστολογώ πολύ ακριβά. Ωστόσο, καταλαβαίνω ότι ζούμε σε μια περίοδο, και ειδικά τώρα με την περίοδο του κορονοϊού, όπου τα πράγματα δεν πάνε πάρα πολύ καλά στον οικονομικό τομέα, και γι' αυτό αποφάσισα να σου δώσω το course σε μια τιμή η οποία ναι μεν είναι χαμηλή, αλλά παράλληλα θα σε κάνει να το πάρεις σοβαρά. Και το course λοιπόν θα βρίσκεται, αρχικά θα βρίσκεται, να ξέρεις ότι θα βρίσκεται σε 50% έκπτωση για τις δύο πρώτες εβδομάδες. Η αρχική του τιμή είναι τα 175 ευρώ, ωστόσο για τις δύο πρώτες εβδομάδες κυκλοφορίας θα βρίσκεται στα 87 ευρώ τελική τιμή μαζί με τον ΦΠΑ, έτσι. Και ουσιαστικά, όπως είπα, πληρώνεις μία φορά και η πρόσβαση είναι για πάντα. Και ο λόγος που βάζω αυτή την έκπτωση είναι ότι θέλω να επιβραβεύσω αυτούς οι οποίοι είναι action takers, τους ανθρώπους λοιπόν οι οποίοι με το που δούνε μία ευκαιρία την αρπάζουν και δεν καθυστερούν. Αν λοιπόν είσαι ένας τέτοιος άνθρωπος, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο link κάτω στην περιγραφή, michalisbalou.gr/course/relationships-code. Μπαίνεις εκεί πέρα, θα δεις αναλυτικά όλες τις πληροφορίες στη σελίδα. Είναι πράγματα που σου είπα και σε αυτό το βίντεο, αλλά και θα τα δεις ακόμα πιο αναλυτικά. Και φυσικά μπαίνεις, κάνεις ένα λογαριασμό στο site και πραγματοποιείς την αγορά σου. Θα χαρώ πάρα πολύ να σε δω μέσα στο course. Θα χαρώ πάρα πολύ να σε βοηθήσω να είμαστε μαζί σε αυτό το ταξίδι, σε αυτό το ταξίδι της προσωπικής εξέλιξης, και να σου δείξω πώς μπορείς να σπάσεις τον κώδικα των σχέσεων και να είσαι σε θέση να κάνεις ευτυχισμένες σχέσεις με τις γυναίκες και να είσαι σε θέση να τις κρατάς στη ζωή σου. Αυτά λοιπόν, μάγκες, ευχαριστώ που είδες το βίντεο, θα χαρώ να σε δω μέσα στο course, να είσαι καλά, για χαρά. Αν δεν ζήσεις κάτι στην πράξη, δηλαδή αυτά που έκανα προσωπικά, δεν θα είχα καταφέρει να τα κάνω ούτε σε ένα χρόνο. Και ήταν πραγματικά μια τρομερή εμπειρία. Το συστήνω ανεπιφύλακτα σε όλους σας. Με τον Μιχάλη μεταμορφώθηκα. Ο Μιχάλης με πίεσε, με πίεσε πάρα πολύ. Ένιωσα ότι είμαι ελεύθερος. Ο Μιχάλης μου άλλαξε τη ζωή. Θα έδινα περισσότερα λεφτά, γιατί αξίζει τον κόπο. Θα έδινα τα τριπλάσια λεφτά. Είπα ή τώρα ή ποτέ. Και τελικά ο Μιχάλης με έβγαλε αστροπρόσωπο. Δεν το μετάνιωσα καθόλου μα καθόλου. Ήταν μια τρομερή εμπειρία και κατάφερα να ξεπεράσω κάποια όρια. Μπορείς να το κάνεις παντού. Δηλαδή, αυτές οι τρεις μέρες στο bootcamp είναι ένα ταξίδι αυτοβελτίωσης.